Λοιπόν, ιστορικές στιγμές για τον Ολυμπιακό, το σχολείο σας για αύριο και αν θα είστε γήπεδο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να παίξουμε, να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα καλό θα έλεγα, ένα και από τις δύο ομάδες και το σηκώσει ο Ολυμπιακός, αυτό τι άλλο. Εντάξει, ζούμε πρωτόγνωρες, πιστεύω, μέρες, στιγμές, οι οποίες δεν τις ζούμε κάθε μέρα, έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα το ζήσουμε πρώτη φορά. Σαν φιλάθροι, σαν κόσμο, σαν γενικά. Γενικά να απολαύσουμε το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω, θα είναι το καλύτερο. Και θέλω να... Επειδή γίνεται στην Αθήνα, θέλω αν όλο αυτό το event φανταζόσταν ποτέ ότι θα μπορούσα να το ζήσετε. Και για μένα είναι πρωτόγνωρο και δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό κάποια στιγμή εδώ στη χώρα μας. Αλλά όπως είπε και ο Καρεμπέ, ο Χριστιαν Καρεμπέ, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και έτσι και έγινε πράξη. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος. Ιστορική μέρα αύριο για τον Ολυμπιακό. Έχουν ξεκινήσει από σήμερα όπως φαντάζομαι και εσύ. Θέλω το σχόλιο σου και αν φανταζόσουν ότι θα έβλεπες τον Ολυμπιακό σε έναν τέτοιο τελικό ιστορικό για την ομάδα. Εντάξει, νομίζω είναι το όνειρο του κάθε οπαδού, κάθε ομάδας να δει την ομάδα του σε ευρωπαϊκό τελικό. Για την Ελλάδα είναι κάτι πολύ καινούριο. Εντάξει, έχει υπάρξει ξανά, αλλά είναι πολύ παλιά. Ελπίζουμε να το πάρουμε, τίποτα άλλο. Αυτό, να το πάρουμε και όλα καλά. Πασά λιμάνι Φιλαδέλφια αύριο. Πασά λιμάνι δυστυχώς. Όσο και να προσπαθήσαμε, δύσκολα για τα εισιτήρια να βρούμε. Αλλά πασά λιμάνι, εντάξει. Καλά θα είναι και εκεί, ωραία. Ελπίζουμε να γιορτάζουμε όλοι. Φαντάζομαι σε περίπτωση κατάκτησης, πρωινές ώρες, ανοιχτό πούλμαν οι παίκτες μετά. Πασά λιμάνι χαμός. Τον ηρεμόμαστε από τώρα να το δούμε αύριο. Λίγες ώρες έμειναν. Ελπίζουμε να το πάρουμε. Τότε.